Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή του All About Aris. Εδώ είμαστε στο Λίμπερο πάντοτε, στην καθημερινή μας και τελευταία για αυτή την εβδομάδα ενημέρωση κυτρινόμαυρης απόχρωσης για τις επόμενες περίπου 2 ώρες μέχρι και τις 7, την Παρασκευή, 8 του Δεκέμβρη. Θα ασχοληθούμε με ποδόσφαιρο και μπάσκετ ως επιτοπλίστων, καθώς έχουμε μπροστά μας ένα αγωνιστικό Σαββατοκύριακο με σημαντικά παιχνίδια και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ, όπως και για όλα τα τμήματα, φυσικά, για να μην τα αδικούμε του Άρη, τα τμήματα που θα δώσουν τη δική τους μάχη σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους. Απλά, όπως αντιλαμβάνεστε, τα πιο εμπορικά, αυτά που τραβάνε το ενδιαφέρον περισσότερο, είναι τα δύο μεγαλύτερα τμήματα του συλλόγου, οι δύο ναυαρχίδες του, όπως τις χαρακτηρίζουμε, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Και παίζουν και την ίδια μέρα, Κυριακή. Ο ποδοσφαιρικός Άρης ανοίγει την αυλαία νωρίς στις 3 ώρα το μεσημέρι, σε ένα από τα έτσι δυσκολότερα παιχνίδια τη σεζόν γενικότερα. Κόντρα στη Δόξα Δράμα, στη Δράμα, ανήκοντας έτσι και μια σημαντική διάδα αγώνων. Ακολουθεί το παιχνίδι με τον Όφη, θυμίζω, την επόμενη αγωνιστική Κυριακή και πάλι 17 του Δεκέμβρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και το μπάσκετ παίζει λίγη ώρα αργότερα με τον Παναθηναϊκό στο Αλεξάνδριο. Δύσκολο παιχνίδι, το δίχως άλλο, για την ομάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη. Και εκεί έχουμε και άλλα θεματάκια που έχουν να κάνουν με τις κυοφορούμενες αλλαγές στο ρόστερ, τις αποχωρήσεις, τι γίνεται με τους Τούρκους και όλα αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Ο Γιάννης Ζάτης είναι μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας πάντοτε μέσω μηνυμάτων FM κενό. Γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Μαζί μας είναι σήμερα, για να είμαστε πιο ακριβείς, ο Mr. Gold, ο οποίος συνδυάζει καταπληκτικές τιμές και άριστη ποιότητα, κορυφαίες πίτσες σε πάρα πολλά και διαφορετικά μεγέθη, πολύ μεγάλη ποικιλία προσφορών. Τηλεφωνείτε στο 628586 μετά τη μία το μεσημέρι για να κάνετε τις παραγγελίες σας. Εξυπηρετεί όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη αλλά και το κέντρο, Σικές, Νεάπολη, Αμπελόκηποι, Πολύχνη, Μετέωρα. Όλοι παραγγέλνουν πίτσα Mr. Gold. Έχουμε την 7η αγωνιστική μπροστά μας αυτό το Σαββατοκύριακο στην Football League, με σημαντικά παιχνίδια, και γενικότερα οι επόμενες αγωνιστικές έχουν παιχνίδια μεταξύ των ομάδων που φαίνεται ότι θα αποτελέσουν ένα group, αυτό που θα παλέψουν για την άνοδο στη Super League. Άρα θα γίνει πιο ξεκάθαρη, πιο μπουρδουκλωμένη, αν θέλετε, η κατάσταση και η εικόνα ανάλογα με τα αποτελέσματα. Και είναι πραγματικά στο χέρι του Άρη, έχοντας αυτά τα παιχνίδια μπροστά του, τα δύο, με την Δόξα και τον Όφη, να ξεκαθαρίσει από πολύ νωρίς το τοπίο και να πάρει κυριολεκτικά κεφάλι, που λέμε, στην κούρσα για την κατάληψη της μίας εκ των δύο θέσεων, της πρώτης αυτή, την οποία κατέχει ούτως ή άλλως από την πρώτη αγωνιστική φέτος, διότι απλά αν το δει κανείς και με συνδυασμό αποτελεσμάτων, με δύο νίκες στα δύο αυτά παιχνίδια, νομίζω ότι δεν τίθεται πλέον καμία αμφιβολία και δεν θα τεθεί υπό αμφισβήτηση το γεγονός ότι ο Άρης θα είναι το ξεκάθαρο, το απόλυτο φαβορί για την κατάληψη της πρώτης θέσης και την επιστροφή του στη Σούπερ Λίγκα. Όχι ότι αν δεν κερδίσει την Κυριακή, μια σοπαλία για παράδειγμα, θα υπάρξει η καταστροφή στην τέλεια του κόσμου, ίσα ίσα. Ο Άρης έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, έχει δημιουργήσει μια διαφορά. Απλά καταλαβαίνει κανείς ότι, όντας ήδη στο συν 5, αν κερδίσεις και τη Δόξα και την αφήσεις στο μείον 8, της δημιουργείς τεράστιο πρόβλημα και αποκτάς εσύ αυτομάτως ένα πολύ πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Όπως σας έλεγα όμως στο ξεκίνημα, έχει και άλλα σημαντικά παιχνίδια, και το πιο σημαντικό μετά από αυτό του Άρη είναι αυτό που γίνεται αύριο και με το οποίο ανοίγει η αυλαία της 7ης αγωνιστικής, είναι το Όφη Παναχαϊκή. Τηλεοπτικό στις 3 ώρα το μεσημέρι από το Ηράκλειο. Σημαντικό μάτς, καθώς συγκρούονται δύο καλές ομάδες από τις καλύτερες του πρωταθλήματος και δύο ομάδες που έχουν τον ίδιο στόχο και βρίσκονται πολύ ψηλά. Ο δεύτερος με τον τρίτο δηλαδή, καθώς ο Όφη βρίσκεται στους 14 βαθμούς και στους 13 η Παναχαϊκή συντρίθες. Ο δεύτερος και ο τρίτος δηλαδή αναμετρώνται. Η Παναχαϊκή μας έχει δείξει μια πολύ καλή εικόνα μέχρι στιγμής.
Παναχαϊκή, τι μας βολεύει. Ένα χι νομίζω βολεύει. Ένα χι δεν θα μας χαλούσε. Είναι η αλήθεια ότι... ναι, θα πάει, ένα χι. Θα πάει η Όφηση στους 15, θα είναι η Παναχαϊκή στους 14 και εσύ θα είσαι 21, αν κερδίσεις. Γιατί και αυτό πρέπει να γίνει πρώτο. Ένα αποτέλεσμα το οποίο... Ναι, δεν το αποκλείω, να μας βολεύει αυτό το αποτέλεσμα, το χι. Όπως και να έχει, πάντως είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι εύκολο για τον Όφη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στην δεύτερη θέση. Έχει αντιμετωπίσει μια ομάδα την οποία την είδαμε και στο Βικελίδης ότι βάλε αρκετά δύσκολα στον Άρη. Γενικά κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα και τη Δόξα. Είναι μια ομάδα η οποία πουλάει πολύ ακριβά το τομάρι της και το ίδιο νομίζω θα πράξει και αύριο στην Κρήτη, σε αυτό το παιχνίδι με το οποίο ανοίγει η αγωνιστική, και θα ξέρουμε και ένα 24ωρο νωρίτερα πώς ακριβώς θα έχει διαμορφωθεί η κατάσταση με το αποτέλεσμα που θα έχουμε στο Ηράκλειο. Τα υπόλοιπα παιχνίδια πλην του Καρδίτσα Αχαρναϊκός, το οποίο δεν θα διεξαχθεί αφού ο Αχαρναϊκός μας έχει χαιρετήσει νωρίς, είναι ΑΟΧ Ανίων και Σαμικός Σπάρτη. Αυτά γίνονται την Κυριακή τώρα που σας διαβάζω. Πανσεραϊκός Βέρεια, Πανεγιάλιος Εργοτέλης. Νομίζω ότι εδώ είναι η τελευταία ευκαιρία του Τάκη Γκόνια. Εάν τηθεί και από τον Πανεγιάλιο θα μας κουνήσει μαντήλι. Αιγινιακός Αέκαρα Ισκάκης. Απόλλων Πόντου Καλυθέα και Τρίκαλα Απόλλων Λάρισα συμπληρώνουν το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, με τον Άρη να έχει 18, τον Όφη σας έλεγα 14, στους 14 έξω την Παναχαϊκή είναι και η Δόξα, και ακολουθεί η Αέκαρα Ισκάκης με 12 και πιο χαμηλά ο Απόλλων Πόντου και η Βέρεια με 9 βαθμούς. Ο Άρης θα ολοκληρώσει αύριο την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την Δόξα. Έχει κάποια θεματάκια, έχει κάποια προβληματάκια, τα οποία άλλα είναι μικρότερης έκτασης, άλλα είναι μεγαλύτερης. Το μεγάλο ερωτηματικό και η αγωνία είναι ο Βαγγέλης ο Πλατέλας. Κανονικά θα είναι στην αποστολή. Τώρα το αν θα παίξει από την αρχή, αυτό είναι άλλο θέμα. Νομίζω ότι ίσως να τον προφυλάξει και ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα, επειδή έχει χάσει και αρκετές προπονήσεις, να το ρίξει στη μάχη ο Δημήτρης Πανός. Και έχοντας στην άκρη του μυαλού του το ότι υπάρχει και ένα άλλο παιχνίδι την επόμενη εβδομάδα, πολύ σημαντικό, με τον Όφη, και επειδή ακριβώς προέρχεται από αυτόν τον τραυματισμό, ουσιαστικά έπαθε μια ελαφριάς μορφής θλάσης του προσαγωγού ο Πλατέλας πριν από μία περίπου εβδομάδα. Είναι λίγο παρακινδυνευμένο και γι' αυτό ίσως τον αφήσει στον πάγκο και επιλέξει κάτι διαφορετικό για το βασικό σχήμα. Έχει επιλογές άλλωστε για τα άκρα της επίθεσης. Εντάξει, καμία δεν είναι σαν αυτή του Πλατέλα. Ξέρουμε όλοι πόσο ποιοτικός παίκτης είναι και πόσο χρήσιμος είναι για την ομάδα, αλλά δεν μπορείς να παίζεις με τους τραυματισμούς, ούτε να το ρισκάρεις, και ενδεχομένως αυτό να διαφοροποιήσει τα πλάνα του προπονητή. Έχουν θεματάκια και ο Χρήστος ο Μπούρμπος έχει ένα θεματάκι αυτό στον προσαγωγό και κάνει και θεραπείες. Ο Νίκητς σήμερα αποχώρησε με ένα πρόβλημα στο δικέφαλο. Γενικότερα βγάζουν κάποια θεματάκια οι ποδοσφαιριστές του Άρη το τελευταίο διάστημα. Θα δούμε τελικά ποιοι θα είναι οι διαθέσιμοι και ποιους θα επιλέξει ο προπονητής για το βασικό σχήμα. Όσοι επιλεγούν πάντως θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για μια μάχη, για ένα παιχνίδι πολύ υψηλής έντασης, για ένα δυνατό παιχνίδι, θα πάει πολύ στη δύναμη η αναμέτρηση, θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό, και εγώ θα ήθελα προσωπικά να δω τον Άρη του δευτέρου ημιχρόνου τόσο με την Παναχαϊκή όσο και με τον Εργοτέλη, και τη συνοχή που είχε ο Άρης στο εκτός έδρας παιχνίδι με τα Τρίκαλα, όπου δέχτηκε ελάχιστες πραγματικά φάσεις από τον αντίπαλο, τον οποίο περιόρισε πάρα πολύ και κατάφερε στο τέλος και πήρε και το τρίποντο με το εκπληκτικό γκολ του Παυλίδη. Αν ο Άρης είναι συγκεντρωμένος, έχει αυτή τη συνοχή, νομίζω ότι προϊόντος του χρόνου θα μπορέσει να βρει ένα γκολ στην επίθεση απέναντι στην Δόξα Δράμας, η οποία, εντάξει, σίγουρα αυτή έχει τη μεγαλύτερη πίεση και όχι ο Άρης. Θα επιδιώξει
στο ξεκίνημα να επιβάλλει τους δικούς της κανόνες στο παιχνίδι και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι κρίσιμο και το λέω όλη την εβδομάδα το πρώτο κομμάτι, το πρώτο διάστημα στην αναμέτρηση. Και δυστυχώς ο Άρης μας έχει δείξει ότι δεν μπαίνει καλά στα περισσότερα παιχνίδια. Αυτό είναι ένα θέμα. Αν καταφέρει και το λύσει σε αυτή τη σημαντική αναμέτρηση, θα έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα για να πάρει αποτέλεσμα ο Άρης κοντά στη Δόξα Δράμας, η οποία όπως όλοι οι αντίπαλοι του Άρη, ετοιμάζεται να δώσει τον ίνιπερ πάντων αγώνα κοντά στην ομάδα του Δημήτρη Σπανού. Το έχετε αντιληφθεί. Και ο Άρης όμως δεν θα είναι μόνος του. Υπάρχει ένας γενικότερος ξεσηκωμός και από τους φίλους του Άρη που θα ταξιδέψουν όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από τις γύρω περιοχές για να καταλάβουν τη θύρα 6 του γηπέδου, να εξαντλήσουν τα 1000 εισιτήρια που αντιστοιχούν στους φίλους του Άρη και να δημιουργήσουν τη γνωστή εκπληκτική ατμόσφαιρα και τη συμπαράσταση που κάθε ομάδα θα ήθελε να έχει στις εκτός έδρας αναμετρήσεις. Θα πούμε και άλλα πραγματάκια για το παιχνίδι αυτό. Έχουμε μια συνέντευξη μόλις επιστρέψουμε. Πολλά και ενδιαφέροντα μέχρι και τις 7 που θα είμαστε μαζί σας. Θυμίζω επικοινωνία FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526. Πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526 είναι ο τρόπος για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για το κύπελο. Μια χαρά του κάτσε του Όφη. Όλα τα έχει κανονισμένα. 5η 21 12. Τέσσερις μέρες δηλαδή μετά το παιχνίδι με τον Άρη. Πανιόνιος Όφης 3 ώρα το μεσημέρι και μετά ξεκούραση για τις γιορτές. Σκάνδαλο. Σκάνδαλο. Θα έλεγε τώρα ο άλλος αν ήταν εδώ. Ναι. Δεν πειράζει. Εμείς θα δώσουμε τις απαντήσεις μας στο γήπεδο. Άλλωστε ο Άρης. Εκεί μέχρι στιγμής δίνει τις απαντήσεις του και πουθενά αλλού σε αυτές τις 6 πρώτες αγωνιστικές έχοντας κάνει το απόλυτο. Θα επιδιώξουμε τώρα, θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε λίγο το πρωτάθλημα αλλά και το παιχνίδι του Κυριακάτικου, το πολύ σημαντικό κοντά στο Κωνσταντίνο και θα επικαλεστούμε την άποψη και γνώμη ενός προπονητή, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητός εδώ και στη Θεσσαλονίκη, καθώς έχει περάσει από τον Άρη, ο Άκης Μάντζιος. Κόουτς, καλησπέρα. Καλησπέρα, κόουτς. Καλησπέρα σας. Είναι η περίοδος αυτή για τον Άκη Μάντζιο μια περίοδος που βλέπει πολύ ποδόσφαιρο ή το κάνει πάντα ούτως ή άλλως? Εντάξει, νομίζω τώρα ένας λόγος παραπάνω γιατί μπορεί να παρακολουθήσω περισσότερα παιχνίδια από τη στιγμή που δεν εργάζομαι αυτή τη στιγμή σε κάποια ομάδα, οπότε έχω λίγο περισσότερο χρόνο να τα παρακολουθώ. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ένας προπονητής δεν πρέπει να επαναπαύεται ποτέ. Δηλαδή πρέπει και να επιμορφώνεται, λέω εγώ πάντοτε, γιατί ένας προπονητής, ειδικά νεαρής ηλικίας όπως είστε εσείς, πρέπει αφενός να επιμορφώνεται, γιατί το ποδόσφαιρο εξελίσσεται, αλλάζει, δεν μένει στάσιμο. Έχουμε δει και έχουμε δει το πόσο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Και απ' την άλλη, πρέπει να παρακολουθεί όλες τις ομάδες, να βλέπει παίκτες, να βλέπει γενικότερα τους συναδέλφους του. Σωστό ακριβώς. Ούτε φυσικάζεις, ούτε παραπαύεσαι όσο μπορείς. Παρακολουθείς, ενημερώνεσαι, βλέπεις, μπορεί από το κάθε μάτς να κερδίσεις, να δεις κάτι που μπορεί να σου κάνει εντύπωση. Πρέπει συνέχεια να είσαι στα όπλα. Ναι, σωστά. Δεν ξέρω, έτσι μιας και ξεκινήσαμε με αυτό, τι άποψη έχετε για τον Έλληνα προπονητή και ειδικότερα για τον Έλληνα προπονητή της νέας γενιάς? Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι προπονητές. Δίνεται δυνατότητα και μέσω στην αρχή, στην πρώτη φάση των σχολών της ΕΠΟ. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα όσον αφορά την επιμόρφωση και πλέον και δίνεται και δυνατότητα, έτσι όπως έχουν ανοίξει τα σύνορα και υπάρχει δυνατότητα να μπορείς να παρακολουθείς, να επιμορφώνεσαι με διάφορα ταξίδια ή επαφές που μπορεί να έχεις με οποιονδήποτε πλέον. Ναι. Νομίζω ότι είναι καλός ο Έλληνας προπονητής για μένα. Υπάρχει πολύ καλή φουρνιά, υπάρχουν νέοι άνθρωποι με νέες ιδέες. Το ζητούμενο όμως είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη και να υπάρχει χρόνος να διαθέσει τον προπονητή και όχι να είναι ο Έλληνας προπονητής εύκολη λύση, ενώ βλέπουμε ότι πολλοί ξένοι στηρίζονται και έχουν περισσότερο χρόνο να μπορέσουν να δουλέψουν οι άνθρωποι αυτά που τα οποία θέλουν. Ναι. Και είναι και λίγο διαφορετικά, νομίζω, coach, τα πράγματα με τη βοήθεια και της τεχνολογίας για ένα προπονητή. Πλέον έχετε τα προγράμματα, τους υπολογιστές, ο κάθε προπονητής σε ένα σοβαρό κλαμπ που σέβεται τον εαυτό του, έχει τους ανθρώπους που αναλύουν τα παιχνίδια. Υπάρχει ένα ολόκληρο team πίσω από τον προπονητή, δηλαδή. Έτσι ακριβώς, υπάρχει ένα ολόκληρο team. Έχει αλλάξει πάρα πολύ η προπονητική
και από αυτό που θυμάμαι εγώ όταν έπαιζα με τους προπονητές που συνεργαζόμουν, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Πλέον ο προπονητής είναι ένας μεγάλος διαχειριστής, θα έλεγα. Ναι. Είτε είναι διαχειριστής των αποδυτηρίων, είτε είναι διαχειριστής της διοίκησης με τον κόσμο, διαχείριση παιχνιδιού. Πλέον έχει τόσους συνεργάτες, έχουν όπως είπατε και εσείς την τεχνολογία, υπάρχει η ανάλυση των παιχνιδιών. Ναι. Η προπόνηση έχει αλλάξει κατά πολύ από ναι. τα χρόνο με τον χρόνο. Βλέπουμε ότι αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Οπότε βλέπετε ότι όλα εξελίσσονται και αλλάζουν. Ναι, και θυμάμαι μάλιστα, είχα διαβάσει ένα κείμενο για τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον κάποια στιγμή, ο οποίος έλεγε ότι στην προπόνηση της United ουσιαστικά έβγαινε τις τελευταίες μέρες της εβδομάδας από το γραφείο του για να κάνει τακτική. Όλες τις υπόλοιπες μέρες στην προπόνηση διεκπεραίωναν οι βοηθοί του, οι συνεργάτες του. Ναι, εκεί έχουμε ξεφύγει. Δηλαδή, σε σχέση με την Ελλάδα, έχουμε ξεφύγει εκεί. Είναι πολύ. Νομίζω ότι. Αν θυμάμαι καλά, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ επί εποχή Στέφενς υπήρχε η πληροφορία, δεν ξέρω, δηλαδή έτσι ενημερωθήκαμε, ας πούμε, λέγαμε ότι και ο Στέφενς, ας πούμε, δεν έκανε την προπόνηση, καθόταν σε ένα δωματιάκι κάπου, ξέρω εγώ, στο προπονητικό και παρακολουθούσε και ήταν λίγες οι προπονήσεις που έκανε. Για μας όμως φαίνεται λίγο, αν θα γίνει αυτή τη στιγμή, νομίζω δεν ξέρω αν είναι έτοιμη το ελληνικό ποδόσφαιρο να δεχτεί κάτι τέτοιο από έναν Έλληνα προπονητή. Θα το βαφτίσουν αμέσως το Μπέλι. Ναι, ότι θα έχει κάποιους χαρακτηρισμούς, φαντάζομαι. Ναι. Αλλά νομίζω σε πολλά κλαμπ στην Ευρώπη και σε προηγμένα πρωταθλήματα αυτό λειτουργεί, γιατί πλέον ο προπονητής δεν είναι ο προπονητής, είναι ο μάνατζερ της ομάδος. Ναι. Όχι ο μάνατζερ της εισαγωγικά, ο τζέτς που κάνει, καταλάβατε, τις μεταγραφές και αυτά. Είναι ο μάνατζερ, έχει όλο το project της ομάδος. Λειτουργούν έτσι. Εμείς νομίζω ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι να πάμε σε τόσο θεαματικές αλλαγές, θα έλεγα. Σιγά. Βλέπουμε όμως, όπως είπατε και εσείς, ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ η προπονητική. Ναι. Πάρα πολύ. Μας είπατε στο ξεκίνημα ότι παρακολουθείτε πολύ ποδόσφαιρο, έχετε τη δυνατότητα. Φαντάζομαι βλέπετε και Football League εκτός από Super League. Ναι, παρακολουθώ τα πάντα. Τα πάντα. Είτε στην Ελλάδα, είτε σε παιχνίδια από το εξωτερικό. Ναι. Φαντάζομαι έχετε δει και παιχνίδια του Άρη και των υπόλοιπων ομάδων. Ο Άρης έχει ξεκινήσει σε σχέση με πέρσι πάρα πολύ καλά. Έχει κάνει αυτό τα 6-6. Εξαιρετικά, θα έλεγα. Ναι. Τι είναι αυτό με την προπονητική σας ματιά που βλέπετε ότι λειτουργεί διαφορετικά φέτος τον Άρη? Γιατί πέρσι τον ξέρετε πολύ καλά, ήσασταν και προπονητής σε ένα σημείο και έπειτα του Απόλλωνα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Άρης φέτος μπήκε στην κούρσα του πρωταθλήματος πιο υποψιασμένος. Μπήκε, θα έλεγα, με χαμηλά το κεφάλι, χωρίς πολλά και χωρίς πολλές δηλώσεις. Νομίζω ότι έχει πλαισιωθεί και το ρόστερ αλλά και γύρω από την ομάδα με άτομα τα οποία γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη Football League. Ναι. Υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν πολλά χρόνια παραστάσεις. Ναι. Και νομίζω ότι και με το καλό ξεκίνημα που έχει κάνει, νομίζω ότι δείχνει ότι φέτος θεωρώ ότι μόνο αν έχει εσωτερικά θέματα θα μπορέσει ίσως να μην εκπληρώσει το στόχο του. Ναι, σωστά, πάντοτε και αυτά παίζουν το ρόλο τους. Πάντως, λέω σίγουρα εγώ όμως, δεν ξέρω αν συμφωνείτε εσείς, Κότς, ότι ακόμη και αν υπάρχουν κάποια εσωτερικά, όταν κερδίζεις αυτά μπορούν να καλύπτονται πιο εύκολα. Ακριβώς. Η επιτυχία και το αποτέλεσμα νομίζω κουκουλώνει πολλά προβλήματα, όχι μόνο στον Άρη γενικά, τα οποία μπορεί να έχει κάποια ομάδα. Όταν θα έχεις ανεπιτυχή αποτελέσματα, αυτά θα αρχίσουν να βγαίνουν σιγά σιγά πάνω από το χαλάκι, θα έλεγα. Ναι, σωστά. Αγωνιστικά, καθαρά αγωνιστικά, στο γήπεδο μέσα, τι βλέπετε από πλευράς Άρη? Είδαμε και σε αρκετά παιχνίδια, και με την Παναχαϊκή και με τον Εργοτέλη, ο Άρης τα πρώτα ημίχρονα να μην μπαίνει έτσι, λίγο νοθρός, λίγο μπλαζέ σε κάποια παιχνίδια, και να έχει την ποιότητα όμως και την τύχη πολλές φορές, αν θέλετε, να τα γυρίζει τα παιχνίδια. Εντάξει, όλα χρειάζονται, και ποιότητα και τύχη και το καλό timing που μπορεί να έχει μια ομάδα. Νομίζω ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μπορώ να... Ναι. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι έτσι, κάποια ημίχρονα δεν έχει μπει έτσι, μάλλον όπως θα ήθελε ο κόσμος του Άρη, η ομάδα του Άρη και ο προπονητής μάλιστα. Δεν γνωρίζω γιατί γίνεται αυτό, αλλά νομίζω ότι και τα κακά ημίχρονα, αν θέλετε, μπορεί και τα γυρνάει τα παιχνίδια αυτές τις δύο ανατροπές που έκανε. Και περισσότερο και το παιχνίδι του Εργοτέλη, που ήταν πιο δύσκολη ανατροπή, θα έλεγα, σε σχέση με τις Παναχαϊκής.
Ναι. Έτσι πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι και βάσει αποτελέσματος. Ναι. Υπάρχει... Έχει ποιότητα. Ναι. Έχει ποιότητα και υπάρχει, όπως είπα και πριν, υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι έμπειρα στην κατηγορία. Και άλλα παιδιά τα οποία γενικά είναι έμπειρα και είναι καλοί ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τη Super League. Ναι. Είχατε και εσείς αρκετά παιδιά από αυτά πέρυσι στον Απόλλωνα. Τους ξέρετε, ναι, καλύτερα και από εμάς. Ναι, ναι. Ναι. Αξιόλογοι ποδοσφαιριστές που νομίζω ότι ήρθαν στον Άρη για να βγει ομάδα κατηγορία. Ναι. Από την αρχή του καλοκαιριού γίνεται πάρα πολύ κουβέντα στον Άρη και στην κατηγορία γενικότερα στη Football League για έναν άνθρωπο τον οποίο επίσης τον ξέρετε και έχει συναντήσει, τον Παύλο τον Μυροφορίδη. Τι είναι αυτό που κάνει τόσο σημαντική την παρουσία του σε μια ομάδα, ειδικά όταν μιλάμε για τη Football League? Κοιτάξτε, εγώ αυτό που έζησα με τον κύριο Μυροφορίδη το εξάμηνο στον Απόλλωνα από το Γενάρη μέχρι το καλοκαίρι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρώτα απ' όλα είναι πανέξυπνος, ξέρει να φτιάχνει ομάδες, ξέρει να φτιάχνει αποδυτήρια, είναι γνώστης της κατηγορίας πάρα πάρα πολύ καλά. Ναι. Και όπως είπα και πριν, είναι σημαντικό να έχεις καλή ομάδα εντός τεσσάρων γραμμών, αλλά να έχεις και καλούς ανθρώπους που να είναι κοντά στην ομάδα και να ξέρουν να χειρίζονται την ομάδα σε περιόδους καλές, σε περιόδους που η ομάδα δεν είναι καλή, σε περιόδους κρίσεων, να μπορεί η ομάδα να έχει μια ηρεμία, γιατί το πρωτάθλημα είναι μεγάλο και σίγουρα δεν μπορεί να έχει μόνο νίκες σε κάποια ομάδα. Θα έρθουν και τα άσχημα αποτελέσματα, θα έρθουν και οι εντάσεις και είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την περίοδο να υπάρχει ηρεμία για να μπορέσεις έτσι να ξεπεράσεις την κρίση που μπορεί να τύχει σε κάποια ομάδα. Είναι σημαντικό. Ας πούμε για τον Άρη που και ο κύριος Μυροφορίδης είναι εκεί. Φτιάξαν την ομάδα από την αρχή με τον προπονητή. Είναι ένα αυτό σημαντικό κομμάτι, coach, γιατί ο Άρης, το λέγαμε από το ξεκίνημα φέτος τη σεζόν, από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας απέκτησε 14 ποδοσφαιριστές του σύνολο. Οι 13, με εξαίρεση τον Πλατέλα, που είναι μια πολύ ποιοτική προσθήκη ασφαλώς, που ήρθε πιο μετά, ήταν από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας στο βουνό μαζί. Αυτό κάνει πιο εύκολο, είναι πολύ σημαντικό, κάνει εύκολο τη δουλειά των προποντών. Ναι. Είναι σημαντικό να δουλέψουμε ένα παίχτη από την πρώτη μέρα, να του περάσεις τι θέλεις, να του περάσεις τη φιλοσοφία σου. Και όχι μόνο αυτό, είναι και θέμα χημίας και ομοιογένειας. Είναι σημαντικό η ομάδα να δουλέψει μαζί 60 μέρες και σημαντικό να είναι 20 μέρες και 10, και όταν θα έρθει κάποιος αργά, δεν είναι μόνο ότι θα έχει χάσει τις πρώτες μέρες προετοιμασίας, ότι χάνει και χρόνο μέσα να φτάσει σε επίπεδο που θα είναι οι πρώτοι που ξεκινήσανε, καταλάβατε. Ναι, οπότε ναι, είναι πολύπλοκο, λίγο σύνθετο το θέμα της αν ξεκινά μια ομάδα μαζί από την αρχή ή χτίζονται πολλές ομάδες προς το τέλος. Ναι. Είναι αυτό ένα στοιχείο που θα παίξει ρόλο και στο μάτς της Κυριακής, για να πάμε και σε αυτό με τη Δόξα, γιατί η Δόξα είναι το αντίθετο. Είναι μια ομάδα η οποία πρόσθεσε αρκετούς παίκτες, βέβαια έμπειρους, γιατί και με θητεία σε Super League, αλλά τους πρόσθεσε τελευταία στιγμή. Ναι, σίγουρα παίζει και αυτό το ρόλο του. Η ομάδα της Δράμας χρειάζεται χρόνο. Ναι, μεν, όπως είπατε και εσείς, που έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα, έχει έμπειρα παιδιά στο ρόστερ. Ναι. Αλλά βλέπουμε ότι αυτό, το ότι ήρθαν αργά, βγήκαν αρκετοί τραυματισμοί για τα 5 πρώτα παιχνίδια, 6 πρώτα παιχνίδια. Μυϊκοί τραυματισμοί. Μυϊκοί τραυματισμοί, γιατί όλα αυτά είναι λογικό όταν ο παίκτης έρχεται πολύ αργά. Πρέπει να παίξει, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι και 100% έτοιμος, οπότε όλα αυτά βγάζουν κάποια προβλήματα που η κάθε απώλεια στοιχίζει την ομάδα και στον προπονητή όταν λείπει ένα σημαντικός παίχτης. Αυτό ο Άρης δείχνει ότι δεν το έχει, γιατί ξεκίνησαν τα παιδιά μαζί. Δουλέψαν μαζί από την πρώτη μέρα, όπως είπατε, σχεδόν όλοι οι παίχτες, 13 από τους 14. Και από εκεί και πέρα, στο κομμάτι αυτό, νομίζω ότι ο Άρης υπερτερεί. Από εκεί και πέρα όμως, καθαρά στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, νομίζω ότι θα είναι ένα παιχνίδι με δύο ιστορικές ομάδες. Θέλει προσοχή, θέλει προσπάθεια. Περιμένεις να πάει πολύ στη δύναμη το μάτς αυτό? Σίγουρα θα έχει δύναμη, νομίζω όμως και η Δράμα έχει παιδιά τα οποία, όπως είπατε και εσείς, που είναι και έμπειροι ποδοσφαιριστές, έχουν και ποιότητα που προέρχονται από τη Super League. Πολλά παιδιά, πολλοί ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τη Super League, μέχρι να προσαρμοστούν στο πρωτάθλημα της Football League, βλέπουμε ότι δυσκολεύονται. Ναι. Και το είδαμε και αυτό και πέρσι, είναι πολλά παιδιά του Άρη.
ότι μέχρι να προσαρμοστούν υπήρχαν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες. Ναι. Γιατί είναι άλλο ποδόσφαιρο το ένα, άλλο ποδόσφαιρο το άλλο. Απλά αφού μιλάμε για τον Άρη, νομίζω ότι πλέον ο Άρης είναι πιο υποψιασμένος. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Mm-hmm. Είτε παίζει μέσα είτε παίζει εκτός έδρας. Αλλά με το ξεκίνημα που έκανε και με την θεωρώ και τις λύσεις που έχει η ομάδα και το ρόστερ, σίγουρα είναι το μεγάλο φαβορί για την άνοδο. Αν περάσει αλόβητος coach από αυτά τα δύο παιχνίδια που έχετε ακολουθεί και με τον Όφη στα καπάκια, ναι, το παιχνίδι την επόμενη εβδομάδα στο Βικελίδης, πιστεύεις ότι πλέον ουσιαστικά θα είναι σαν να λέει ψάξτε για το δεύτερο από την 8η και όλα σαν γνωστή και είναι πολύ νωρίς να το πούμε. Ψυχολογικά και για τον Άρη του αντιπάλου θα είναι κάπως έτσι. Αλλά θα είναι πάρα πολύ νωρίς άμα επαναπαθεί από την 8η αγωνιστική και όσους βαθμούς διαφορά να έχει και 6 και 7 και 8, νομίζω είναι πάρα πολύ νωρίς. Γιατί είναι ένα πρωτάθλημα δύσκολο και θέλει δηλαδή προσπάθεια και όχι εφησυχασμό μέχρι το τέλος. Ναι. Τι βλέπετε, Άρη, Δόξα, Όφη, Παναχαϊκή, αυτές κατά πρώτο λόγο για τις δύο θέσεις που θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Νομίζω ναι, ομάδες αυτές, ίσως και βέβαια έχουν χάσει λίγο και τα Τρίκαλα και η Καλαμαριά βαθμούς, ναι, έχουν χάσει, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, γιατί βλέπω ότι υπήρχε μια σειρά τις πρώτες αγωνιστικές που παίζανε πολλά ντέρμπι, ήταν όλα τα μάτς μαζί. Mm-hmm. Μετά μπαίνουν οι ομάδες σε πιο βατό πρόγραμμα, θα υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα γκρουπ ομάδων, 5-6 ομάδες, οι οποίες πιστεύω θα διεκδικήσουν κάθε μία με τις πιθανότητες τους τις δύο προνομιούχες θέσεις. Υπάρχει βέβαια και δυνατότητα και πρέπει να το βάλουμε αυτό στην κουβέντα μας, κότσο. Ο Γενάρης είναι πολύ κοντά, θα έχουν παίξει ομάδες μόλις 8-9 παιχνίδια και θα έχουν τη δυνατότητα, όποιοι έχουν εν πάση περιπτώσει, και την οικονομική δυνατότητα να κάνουν και να καλύψουν τα κενά τους για να πάνε στα υπόλοιπα παιχνίδια. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή γι' αυτό λέω ότι και τα δύο μάτς να πάρει ο Άρης, νομίζω ότι θα είναι λάθος να εφησυχάσει στις 8 πρώτες αγωνιστικές. Μπορούμε να δούμε ότι από το Γενάρη, ενώ θα έχουν παιχτεί πόσα είναι το 7ο την Κυριακή, αλλά να είναι άλλα 3. Αλλά 2, εννέα αγωνιστικές είναι όλα θα παιχτεί. Εννέα αγωνιστικές και μετά μπορούμε να δούμε άλλες ομάδες, εντελώς διαφορετικές από αυτές που είδαμε τις 9. Mm. Και υπολείπονται πάρα πολλά παιχνίδια, οπότε ο δεύτερος γύρος, μάλλον μετά το Γενάρη, δεν ξέρεις πώς μπορούν να παρουσιαστούν οι ομάδες. Mm. Ή όσες τέλος πάντων, όπως είπατε και εσείς, έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την ομάδα με μεταγραφές. Mm-hmm. Επειδή έχεις περάσει από τον Άρη ως ποδοσφαιριστής, ξέρεις πάρα πολύ καλά την ψυχολογία γενικότερα, το κλίμα. Φέτος τέθηκε από την πρώτη στιγμή κότς και ένα στοίχημα και από τον προπονητή και από τον κύριο Μηροφορή και από τους παίκτες. Mm-hmm. Να επιστρέψει σιγά σιγά ο κόσμος στο γήπεδο, ο οποίος πέρασε πολλά τα τελευταία χρόνια και είναι, αν μη τι άλλο, και η μεγάλη διαφορά του Άρη με όλους τους υπόλοιπους, νομίζω, στην κατηγορία. Εντάξει, νομίζω, ναι, είναι το μέγεθος του Άρη. Νομίζω ναι, δεν συγκρίνεται. Έτσι, δεν είναι ομάδα, δεν είναι το μέγεθος του Άρη για Football League. Mm. Το μέγεθος του Άρη είναι μόνο για τη Super League. Είναι μεγάλη ομάδα και νομίζω ότι μεγάλο όπλο για την ομάδα είναι ο κόσμος. Άρα πολύ καλά έκανε η ομάδα, η διοίκηση, ο τεχνικός διευθύντης, ο προπονητής. Mm. Το μεγάλο σίγμα πρώτα να έρθει η μεγάλη δύναμη του Άρη που είναι ο κόσμος. Να μαζευτεί σιγά σιγά, γιατί λογικό είναι να υπάρχει έτσι και στεναχώρια για απογοήτευση. Αλλά νομίζω ότι θα βοηθάνε την ομάδα. Ναι. Και τρώγοντας έρχεται και η όρεξη, νομίζω. Εντάξει, λογικό είναι. Όταν η ομάδα παίρνει αποτελέσματα καλά, λογικά και ο κόσμος να ενθουσιάζεται και να πλησιάζει πιο πολύ κοντά στην ομάδα. Ναι. Και νομίζω ότι ο Άρης χρειάζεται τον κόσμο του. Σίγουρα χρειάζεται τον κόσμο του. Είναι μεγάλη δύναμη για μια ομάδα ο κόσμος. Για το πρωτάθλημα θα είναι δύσκολο και έχει πάρα πολύ δρόμο ώστε να καταφέρει στο τέλος της σεζόν να επιστρέψει εκεί που πραγματικά ανήκει ο Άρης. Mm-hmm. Και σε συνδέει και κάτι περίεργο με τον coach πάνω. Ήσουν εσύ που τον διαδέχτηκε στον Απόλλωνα, τώρα είναι προπονητής στον Άρη, έχεις περάσει από τον Άρη. Είναι ιστορίες οι ποδοσφαιρικές αυτές που είναι πραγματικά... Ποδοσφαιρικές, ναι. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Όλα είναι ένα ρολόι, θα έλεγα. Εντάξει, είναι ένα νέο παιδί και ο Δημήτρης. Ναι. Έχει ξεκινήσει καλά και εύχομαι να έχει ανάλογη συνέχεια. Να ευχηθούμε και εμείς, coach, ό,τι καλύτερο. Σύντομα να σε δούμε ξανά στους πάγκους.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία πάνω απ' όλα και ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον Άκη Μάτζιο. Κάναμε πολύ ωραία κουβέντα, νομίζω. Γενικότερα, ένας από τους νέας γενιάς προπονητές, τους Έλληνες. Με θητεία και στον Άρη, φυσικά, ως ποδοσφαιριστής. Παρακολουθεί, βλέπετε, έχει γνώση όλων των ομάδων. Έχει δει τον Άρη πάρα πολύ καλά. Γνωρίζει και τον Μυροφορίδη, γνωρίζει παίκτες. Μας είπε την άποψή του για το παιχνίδι. Και εγώ κρατώ το γεγονός ότι ακόμη και αν ο Άρης, όπως είπε, κερδίσει, επειδή έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμη και στα δύο παιχνίδια, ή έχει τις λιγότερες απώλειες, αν θέλετε, σε αυτά τα δύο παιχνίδια, δεν θα πρέπει να εφησυχάσει και πάνω από αυτή. Υπάρχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Ασφαλώς θα έχει ψυχολογικό πλεονέκτημα, όπως είπε, αλλά μέχρι εκεί. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526, επικοινωνία με την εκπομπή. Πάμε να κάνουμε, Γιάννη, το διάλειμμα ακριβώς στη μέση και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα. Έχουμε περάσει πλέον στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Βασίλης Καβαδίας είναι πλέον αυτός που ελέγχει τα της κονσόλας. Μέχρι και τις 7 που θα είμαστε μαζί σας. Ακούσαμε τον Άκη Μάτζιο, μας έκανε μια ωραία ανάλυση για το τι περιμένουμε να δούμε στο παιχνίδι της Κυριακής. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Βασίλη Καβαδία και της τεχνολογίας να ακούσουμε και τον Δημήτρη Διαμαντόπουλο, τον επιθετικό του Άρη, ο οποίος επιστρέφει μάλιστα στην αγωνιστική δράση σε αυτό το παιχνίδι, ο οποίος μίλησε στην σημερινή Media Day της ΠΑΕ Άρης και θα τον ακούσουμε πώς προσεγγίζουν και οι ποδοσφαιριστές του Άρη τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Για τη Δευτέρα θεωρώ κατάλληλα. Προσπαθούμε όλη τη εβδομάδα να δουλέψουμε πάνω στις αδυναμίες της αντίπαλης ομάδος και στην θετική μετάβαση της δική μας την καλή. Είναι το δεύτερο τέρμι εκτός έδρας που δίνουμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε το σερί μας, να μην τι άλλο να πάρουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ώστε να μείνουμε μόνοι και πρώτοι στην κορυφή και να κρατήσουμε μια μεγαλύτερη διαφορά από αυτήν την κορυφή. Μια Δημήτρη, το χρονικό σημείο που έχεις πετύχει τρία τέρματα σε δύο παιχνίδια είχε αυτός ο τραυματισμός σου, δεν είναι εκτός. Νιώθεις έτοιμος για αυτό το παιχνίδι? Εντάξει, σίγουρα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Πάντα επηρεάζει λίγο ένα τραυματισμό. Αλλά ήδη έχω πάρει κάποιες προπονήσεις την προηγούμενη εβδομάδα και όλη αυτή την εβδομάδα. Νιώθω δυνατός και εντό 100% δυνατό πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλό. Το παιχνίδι με τη Δράμα αλλά και αυτό που ακολουθεί με τον Όφη την επόμενη εβδομάδα θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελούν μισή άνοδο για τον Άρη ή είναι ακόμα πολύ νωρίς? Ήταν δύο σπουδαία παιχνίδια. Κατά τη γνώμη μου είναι οι δύο μεγάλοι διοικητές της Ανόδου. Με μεγάλη σημασία φυσικά. Θα πέσουν κατά μεγάλο ποσοστό το ρόλο τους. Αλλά δεν πάμε να είναι δύο παιχνίδια. Πρέπει να συνεχίσουμε όμως σοβαροί και μετά από αυτά τα παιχνίδια. Η διάρκεια είναι αυτή που θα μας φέρει στην κορυφή. Ένα πρώτο ταμείο από αυτά τα παιχνίδια. Εντάξει, όταν ξεκινήσει η χρονιά, λέγαμε ότι θα κάνουμε 6-6 στην αρχή, θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, θα το θέλαμε σαν τρελή εδώ του Σιχτά. Σίγουρα θα μπορούσαμε σε κάποια παιχνίδια να έχουμε λίγο καλύτερη εμφάνιση, να παίξουμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Αλλά πολλές φορές και ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και ένα πρωτάθλημα το οποίο μπορεί να παίζει καλά και να μην κερδίζει. Εγώ προτιμώ να κερδίζουμε. Αν συνδυάζεται με καλό ποδόσφαιρο, μακάρι καλό σύστημα, αλλά αυτό είναι σωστό. Αγωνιστικά, ποια είναι ταυτότητα που έχει δείξει η ομάδα μέχρι στιγμής? Αν δεν πρέπει να βελτιώσει κάτι, δεν πρέπει να ακούσουμε. Έτσι, πριν ομάδα του Ντοροτέλη, δείξαμε ότι είμαστε μια πολύ σφιχτή ομάδα, η οποία δεν θα ήταν τερμανή με τίποτα και θα βρίσκαμε τη λύση πολύ κάτω στην έξι και θα κερδίζαμε. Πιστεύω ότι πλέον το θετικό μας κομμάτι μέσω στο χώρο είναι ότι κάνουμε πολλές επιθέσεις. Γι' αυτό μας βοηθάει και στο σκοράρισμα και στο να δεχτούμε ένα τέρμα έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε λίγο πολύ σαν ομάδα στην Ελλάδα. Παρατηρείς ομοιότητες ή διαφορές και εσύ αποκρίνεις της περσινής χρονιάς με την φετινή, δηλαδή βλέπουμε έναν Άρη φέτος ο οποίος έχει ξεφύγει
για τις 6 πρώτες αγωνιστές αρκετά τους αντιπάλους του, ενώ πρέπει να κάνουν διαφορετικό το πρωτάθλημα. Γενικότερα βλέπεις έτσι μια... έχει μειωθεί το επίπεδο, πώς το κρίνεις? Δεν θα λέω ότι έχει μειωθεί. Θα λέω ότι έχει γίνει καλύτερο το πρωτάθλημα, γιατί έτσι πέφτουν 6 ομάδες. Που αυτό επηρεάζει πολύ θετικά στο πρωτάθλημα, γιατί βλέπουμε ότι όλοι οι αγωνιστές είναι πολύ ανταγωνιστικοί. Ακόμα δηλαδή και ο τελευταίος με τον πρώτο να παίζει είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και σίγουρα έχει 4-5 ομάδες οι οποίες είναι νοικοκυρεμένες και πολύ καλές ομάδες. Επειδή η θέση σου είναι θετικός, διάσουνε το γκολ. Βλέπουμε φέτος στον Άρη να έχουν σκοράρει 10 διαφορετικοί ποδοσφαιριστές μαζί με τον Άρη και τον Περνούν. Σημαίνει κάτι αυτό ή είναι τυχαίο γεγονός? Υπάρχει πολύ ποιότητα στην ομάδα. Πιστεύω ότι πολλές φορές γίνεται στο γήπεδο. Είναι ο τρόπος δομημένος έτσι από την ίδια ομάδα, ώστε κάθε φορά να είναι κάποιος άλλος ο οποίος σκοράρει, ο οποίος θα δίνει την νίκη. Αυτό πιστεύω ότι. Γιάννη, έχοντας πλέον ένα ικανό δείγμα αγώνων, έχει περάσει αυτά σε 6 αγωνιστικές, υπάρχει το κύκλο τα φιλικά. Αισθάνεσαι δικαιωμένος από την απόφαση που έρθει το καλοκαίρι να έρθει στον Άρη? Ήδη αισθάνομαι πολύ δικαιωμένος, ναι, αλλά αν δεν έρθει το καλοκαίρι να γυρίσουμε όλοι μαζί την άλλη σου καλή, δεν θα μπορούσα να σας απαντήσω πολύ λίγο. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Μια τελευταία μόνο για τον κόσμο που επιστρέφει σιγά σιγά στο γήπεδο. Βλέπουμε στα τελευταία παιχνίδια είναι μαζική παρουσία. Πώς έτσι αντιλαμβάνεις τώρα στην ομάδα και είχαμε πει από την αρχή, που συζητούσαμε όλοι μαζί και μέσα από εμάς συζητούσαμε και στην προετοιμασία, ότι ο κόσμος θέλει εντάξει, θέλει να δει έργα. Έχει πάρει ένα βήμα. Μετά το φιλικό με την Μπόκα ήδη έχει αρχίσει και έρχεται όλο και μεγαλύτερη θεωρία του κόσμου. Αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη δύναμη. Εντάξει, ευχαριστούμε. Αυτός ήταν ο Δημήτρης Διαμαντόπουλος, ο επιθετικός του Άρη, ο οποίος ξεπέρασε και το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε στη μέση και θα ηγηθεί της επιθετικής γραμμής της ομάδας, επιστρέφοντας στο βασικό σχήμα, ένα βασικό σχήμα το οποίο εντάξει, δεν θα και πάρα πολλές αλλαγές. Στο τέρμα θα είναι ο Καντιμύρης, δεξιά στην άμυνα ο Μπούρμπος, αριστερά ο Βαλεριάνος, ο Σόζα με το Δελιζήσι στο κέντρο της άμυνας, στα στόπερ, ο Ιντζόγλου με το Μουμίν, στα αμυντικά χαφ, οι δύο μπροστά από τα στόπερ δηλαδή, οι τρεις της επίθεσης πίσω από τον Διαμαντόπουλο λογικά θα είναι ο Μπαργκάν, ο Ντούνις και ο Πασάς, εκτός αν μείνει εκτός ο Ντούνις και παίξει ο Κάσος αντί του Ντούνι στη μία πλευρά της επίθεσης. Γενικότερα η ομάδα τις τελευταίες μέρες δουλεύει πολύ στην τακτική της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Έχει δει αρκετά βίντεο προπονητής από την Δόξα και το πώς αγωνίζεται και ανάλογα έχει προσαρμόσει και την τακτική του για την κυριακάτικη αναμέτρηση, με σαφή την πρόθεση από ό,τι καταλαβαίνουμε να μην επιτρέψει στην δραμηνή ομάδα να πάρει τον έλεγχο και να είναι ο Άρης σε θέση άμυνας, όπως ήταν για παράδειγμα για 25 λεπτά στο παιχνίδι της περασμένης Κυριακής, στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα τόσο με την Παναγική και κυρίως με τον Εργοτέλη, θα έλεγα. Είναι κάτι που δεν ταιριάζει στον Άρη και αυτό θα προσπαθήσει να το αποφύγει η ομάδα την Κυριακή και να επιβάλλει τους δικούς της κανόνες, δηλαδή να πιέσει λίγο ψηλά όπως έκανε στο δεύτερο μήχρονο με Εργοτέλη και Παναχαϊκή για να δυσκολέψει την πρώτη πάσα από την άμυνα του αντιπάλου. Εντάξει, το ότι θα πάει και στη δύναμη το παιχνίδι, το ότι θα έχει πολύ υψηλή ένταση και όλα αυτά νομίζω είναι κάτι που τα περιμένουν οι ποδοσφαιριστές του Άρη, τα περιμένουμε όλοι μας, πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με αυτό. Δεν θα τους περιμένει κανείς με ένα κόκκινο χαλί στρωμένο στη δράμα. Λογικά σε αυτό το κομμάτι δεν έχουμε να φοβόμαστε κάτι, ή έτσι θα έπρεπε τουλάχιστον εν ώψη της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Αυτό το παιχνίδι δηλαδή και το επόμενο με τον ΟΦ είναι παιχνίδια που ξέρουν οι ποδοσφαιριστές ότι αυτά τα μάτς και σε καθιερώνουν, αυτά τα μάτς ξεχωρίζουν την ήρα από το Στάρι,
Σε αυτά τα μάτς όλος ο φιλάθλος κόσμος θα έχει στραμμένο το ενδιαφέρον του. Αυτά είναι από τα καλά μάτς της αγωνιστικής. Δηλαδή από όποια συγκέντρωση νομίζω ότι πολύ δύσκολο θα υπάρχει πρόβλημα την Κυριακή. Σε τέτοια μάτς δύσκολα δεν μπαίνει συγκεντρωμένος. Εγώ άλλα φοβάμαι. Πιο θεωρητικά, πιο εύκολα μάτς τα οποία μπορεί να σε κοιμήσουν και να πάθεις τη ζημιά. Ασφαλώς η Δόξα έχει μεγαλύτερη πίεση, αλλά θα επιδείξει σίγουρα πάθος, θα βγάλει σίγουρα δύναμη στον αγωνιστικό χώρο. Είναι στο μείον 5. Ξέρετε, αυτό δημιουργεί και στους αντιπάλους το 6-6 και ένα έξτρα κίνητρο. Όλοι θέλουν να κερδίσουν τον Άρη τώρα. Ούτως ή άλλως που είναι το μεγάλο όνομα της κατηγορίας, αλλά πολλό δε μάλλον τώρα που έχει κάνει και το απόλυτο και σου λέει: ήμασταν εμείς που του κόψαμε βαθμούς, που τον σταματήσαμε, τον φρενάραμε. Θα έχει και πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο. Βλέπω ανακοινώσεις και από πλευράς οπαδών Δόξας ενώπιση της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Θα βγάλει προσοχή και από τον κόσμο που θα μεταβεί και θα πάει μαζικά στη Δράμα. Είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα και το μόνο που δεν θέλει ο Άρης είναι και κάποια τιμωρία. Γιατί ακολουθεί και το μάτς με τον Όφη. Μην ξεχνάτε την επόμενη αγωνιστική. Και στον αγωνιστικό χώρο πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από τους ποδοσφαιριστές, μην υπάρχει κάποια στοχοποίηση και στερηθεί ο προπονητής βασικούς ποδοσφαιριστές για το παιχνίδι με τον Όφη την επόμενη εβδομάδα. Σας είπαμε και για το πώς περίπου σκέφτεται να παρατάξει την ομάδα ο προπονητής. Αύριο ολοκληρώνεται η προετοιμασία, θα βγει και η αποστολή και θα έχουμε έτσι μια πιο ξεκάθαρη. Σας είπα και τα προβλήματα. Ο Πλατέλας λογικά θα είναι στην αποστολή, δεν ξέρω αν θα είναι στο βασικό σχήμα. Είναι λίγο δύσκολο έως απίθανο. Ο Νίκητς έβγαλε ένα πρόβλημα σήμερα με το δικέφαλο. Άλλο ούτως ή άλλως τα τελευταία παιχνίδια είναι απόν. Γενικότερα ο Νίκητς από τον τραυματισμό του και την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε την εγχείρηση μηνίσκου δεν έχει βρει τα πατήματά του και θα χρειαστεί λίγο χρόνο ακόμη. Με ευκαιρία τη διακοπή μετά το παιχνίδι και με τον Πανεγιάλιο, νομίζω ότι θα έχει το χρόνο του και ο Νίκητς, γιατί ξεκίνησε καλά, να επιστρέψει στους πρώτερους αγωνιστικούς ρυθμούς. Γιατί η αλήθεια ότι, παραλαμβάνω, από πολύ νωρίς, από τον τραυματισμό του και μετά, δεν έχει καταφέρει να βοηθήσει. Τώρα, για οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με μεταγραφές, με ονόματα, με προσθήκες, με, νομίζω ότι θα πρέπει να περάσουν αυτά τα παιχνίδια. Τόσο αυτό με τη Δόξα όσο και αυτό με τον Όφη και στη συνέχεια υπάρχει ο χρόνος να ασχοληθεί η ομάδα λίγο πιο εμπεριστατωμένα με το συγκεκριμένο. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια, γιατί οι ομάδες έτσι πρέπει να δουλεύουν, ότι δεν πρέπει να γίνεται και τώρα προεργασία και να έχουν επιλεγεί, εντοπιστεί κάποιοι στόχοι, να γίνουν κάποιες κρούσεις, κάποιες συζητήσεις, το σώσιο του Άρης να είναι έτοιμος όταν θα τελειώσουν αυτά τα παιχνίδια, προκειμένου να βάλει γρήγορα τις προσθήκες στο ρόστερ του για τον Γενάρη. Άλλωστε από τις 7 του Γενάρη και μετά ξεκινούν και πάλι οι υποχρεώσεις για το πρωτάθλημα και καλό είναι ο Άρης να κινηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αφού κακά τα ψέματα με την ομάδα να δουλεύει 5 και κάτι μήνες πλέον στο γήπεδο, λίγο πολύ ο προπονητής, ο τεχνικός διευθυντής ξέρουν και ποιες είναι οι αδυναμίες της ομάδας και σε ποιες θέσεις πρέπει να γίνουν προσθήκες και την κυκλοφορεί γενικότερα στην αγορά και ποια είναι τα οικονομικά δεδομένα και πόσα χρήματα μπορεί να ρίξει στην αγορά ο Άρης. Δεν είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι θέλει και πάρα πολύ συζήτηση. 1, 2, 3 κουκιά μετρημένα είναι στις συγκεκριμένες θέσεις να βγει στην αγορά, να κινηθείς και να κάνεις αυτές τις προσθήκες παράλληλα με κάποιες αποχωρήσεις, γιατί έλεγα και τις προάλλες, το ξαναλέω και σήμερα, έχεις 28 παίκτες ρόστερ. Είναι πάρα πολύ. Πρέπει να υπάρχουν και ισορροπίες στα αποδυτήρια. Και όταν θες να φέρεις 3 τουλάχιστον, δεν μπορεί να έχεις 31 με τα ποδοσφαιριστές πολύ εν δυνάμει, μπορεί να είναι βασικοί. Μιλάμε για 3 ενδεκάδες. Είναι υπερβολή. Θα πρέπει να υπάρξει και μια αποσυμφόρηση, η οποία έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει τις μέρες μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας, πριν δηλαδή τις γιορτές των Χριστουγέννων και μετά το μάτς με τον Πανεγιάλιο στο Αίγιο, που από ό,τι φαίνεται θα πάει για το Web TV της ΕΡΤ για μετάδοση. Λοιπόν, συνεχίζουμε, έχουμε μπει στην τελική μας ευθεία, μαζί μας και έχουμε τον Γιάννη. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας για να μιλήσουμε λίγο για μπάσκετ. Το μπάσκετ το οποίο αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό την Κυριακή, αλλά έχει και μια σειρά από άλλα θέματα πέρα του αγωνιστικού.
και θα μας τα διαλευκάνει όλα αυτά ο Γιάννης. Γιάννη, καλησπέρα. Γεια σου, Γιάννη. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στους φίλους αγρατές του Λίμπερο. Τι γίνεται? Καλά. Ο Petway μας χαιρέτησε? Ο Petway μας χαιρέτησε εχθές. Χθες μας χαιρέτησε. Προχθές χαιρέτησε γενικότερα και την νυχτερινή Θεσσαλονίκη μέχρι τις πρωινές ώρες, παρατολμώ να σου οφείλω να ομολογήσω. Αλήθεια, έχει τέτοια πληροφόρηση? Και στα βόρεια προάστια εκεί κινήθηκε. Και με τα μεσονύχτια. Τις πρώτες πρωινές ώρες. Μάλιστα, οπότε εντάξει. Μετά την νυχτερινή Θεσσαλονίκη αποχαιρέτησε και την ομάδα και τους συμπαίκτες του και τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Πρέπει να έχει αποχωρήσει από την πόλη, από όσο πληροφορούμαστε, ο Αμερικάνος Φόργορ, ο οποίος θα λυθεί και το συμβόλαιό του, θα λύσει το συμβόλαιό του και τελικά μέσα στις επόμενες ημέρες με την ομάδα, αφού καταβληθεί ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό το οποίο... Αυτό συμβαίνει με όλους τώρα, Γιάννη, και συγγνώμη, δηλαδή και με το Βον και με το Μπέτκοι, φαντάζομαι και με οποιοδήποτε άλλο, δηλαδή... Συμφωνείτε προφορικά το να λυθεί η συνεργασία, δηλαδή κοινή συνενέση, αλλά υπό την αίρεση και την προϋπόθεση ότι θα πάρει κάποια χρήματα για να γίνει και επίσημο αυτό. Πολύ σωστά. Τυπικά αυτή τη στιγμή ο Petway και ο Βόν είναι παίκτες του Άρη. Ναι. Από τη στιγμή που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα η λύση της συνεργασίας τους με την ομάδα, εξακολουθούν και βρίσκονται τουλάχιστον στα χαρτιά το δυναμικό της ομάδας. Και οι δύο αυτοί καλαθοσφαιριστές περιμένουν να τους καταβληθούν τα δεδουλευμένα τους, περιμένουν να τους καταβληθούν τα χρήματα τα οποία έχουν δουλέψει στην ομάδα αυτούς τους τρεις μήνες περίπου χοντρικά που βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη και προπονούνται και αγωνίζονται με την φανέλα του Άρη. Και όταν τους δοθεί αυτό το ποσό, τότε θα είναι σε θέση και νομικά πλέον η ΚΑΕ να λύσει την επίσημα τα συμβόλαια που είχε με τους δύο συγκεκριμένους καλαθοσφαιριστές. Αλλά μέχρι να βρεθεί χρυσή τομή πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, τυπικά και στα χαρτιά οι δύο παίκτες εξακολουθούν και είναι και ανήκουν στην ομάδα. Από ό,τι πληροφορούμαστε πάντως μέσα στις επόμενες ημέρες, από εβδομάδα κατά πάσα πιθανότητα, η ΚΑΕ θα διθετήσει την συγκεκριμένη εκκρεμότητα και θα λύσει και τυπικά την συνεργασία της με τους Βόν και Petway. Αυτοί τουλάχιστον, Γιάννη, ζητάνε τα δουλευμένα. Υπήρξαν άλλοι στο παρελθόν και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, όπως ζητούσαν και τα υπόλοιπα, έτσι. Έτσι, πάλι καλά. Σωστά. Γιατί αν ζητούσαν οι συγκεκριμένοι δύο όλο το ποσό από αυτό, ναι, που προέβλεπε το συμβόλαιό τους, αυτή τη στιγμή ο Άρης θα αναγκαζόταν να πληρώσει περίπου κοντά στις 200.000 ευρώ. Δηλαδή 110.000 ήταν συνολικά το ποσό που είχε, το συμβόλαιο που είχε υπογράψει ο Κουάμε Βόν, και γύρω στις 80.000 ήταν το συμβόλαιο που είχε υπογράψει ο Μπρεν Πέριου. Ένα ποσό που κοντά μας βγάζει 190-200.000 ευρώ. Οπότε είναι θετικό το γεγονός ότι ναι, οι δύο μπασκετβολίστες είπαν, παιδιά, δεν θα διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω από αυτό που δουλέψαμε. Δώστε μας το ποσό που δικαιούμαστε για να αποχωρήσουμε και να συνεχίσει ο καθένας στον δρόμο του. Με το Μοράντι είχαμε κάποια εξέλιξη? Σήμερα ο Δημήτρης Μόραντ, είναι η αλήθεια ότι απολογήθηκε στη διοίκηση της ΚΑΕ για το περιστατικό το οποίο συνέβη στο Βέλγιο, στην Οστάνδη, την πρωινή προπόνηση, στο πρωινό χαλάρωμα ουσιαστικά που έκανε η ομάδα λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με την Οστάνδη για το Basketball Champions League. Ο Αμερικάνος έδωσε τις δικές του εξηγήσεις για το επεισόδιο που έλαβε χώρα στο Βέλγιο, έτσι έναν έντονο διάλογο που είχε με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, που ουσιαστικά του στέρισε την συμμετοχή του στη συγκεκριμένη αναμέτρηση και με την επιστροφή της ομάδας από το Βέλγιο, του στέρισε και την συμμετοχή στις προπονήσεις. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, ούτε σήμερα ο Αμερικάνος ψηλός έκανε προπόνηση μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, όπως και κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Είπε κάποια πράγματα στη διοίκηση και από εκεί και πέρα αναμένεται πλέον
η ενέργεια που θα κάνουν πλέον οι άνθρωποι του Άρη για το ποια θα είναι η τελική τους απόφαση. Νομίζω ότι η μοίρα του μοιάζει προδιαγεγραμμένη, Γιάννη. Αυτό θα έλεγα, Αλέξη. Πάντως ο αθλητής κατά πάσα πιθανότητα δεν θα συνεχίσει την ομάδα. Τουλάχιστον οι δικές μας πληροφορίες αυτό αναφέρουν, αλλά θα περιμένουμε και την επίσημη έτσι του Παπαδόπουλου. Δεν θέλω να φανώ κακός, αλλά δεν θέλω και να λείψει και σε κανέναν. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σαν project όταν αποκτήθηκε, οι άνθρωποι του Άρη και ο Παναγιώτης Γιαννάκης είχαν πιστέψει στον συγκεκριμένο αθλητή, είχαν θεωρήσει ότι μπορεί να δώσει πράγματα μέσα στο γήπεδο. Ήταν ακόμα ένας εκατέργαστος παίκτης, ένα παιδί νεαρό σε ηλικία, το οποίο δεν είχε παίξει ποτέ σε επαγγελματικό επίπεδο, σε υψηλό επίπεδο και κυρίως στην Ευρώπη. Προερχόταν από το κολυμπιακό πρωτάθλημα της Αμερικής, όπου γενικότερα επικρατεί μια άλλη φιλοσοφία όσον αφορά τον τρόπο προσέγγισης και κατανόησης του παιχνιδιού. Θέλησαν οι άνθρωποι του Άρη και ο Παναγιώτης Γιαννάκης να τον βάλουν στο ευρωπαϊκό, να του διδάξουν ουσιαστικά το ευρωπαϊκό στυλ παιχνιδιού και γενικότερα να του εμφυσίσουν την αγωνιστική τους φιλοσοφία. Κάτι τέτοιο, όπως αποδεικνύεται επί του πρακτέου, δεν συνέβη από τη στιγμή που δεν πήρε και αρκετό χρόνο συμμετοχής ο συγκεκριμένος αθλητής για να δείξει έστω κάποια πράγματα στο Βαρκέ. Και από ό,τι φαίνεται η συνεργασία του με την ομάδα θα ολοκληρωθεί. Τώρα με ποιους όρους και με ποιες προϋποθέσεις, αυτό θα μας το πει η ΚΑΕ, θα τοποθετηθεί επισήμως πιθανόν κατά τη διάρκεια της ημέρας, ίσως μετά το τέλος του σημερινού προγράμματος, να υπάρξει και μια επίσημη ενημέρωση σχετικά με το τι υπόθηκε και με το τι, όχι με το τι υπόθηκε, με το τι απόφαση πήραν οι διοικούντες των Κυπρίνων για τον συγκεκριμένο αθλητή. Μάλιστα. Εντάξει, μας έλεγες και χθες, φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και σήμερα, ότι ο Άρης εξακολουθεί να βρίσκεται, οι άνθρωποι του, στη διαδικασία αναζήτησης ενός παίκτη ο οποίος να ταιριάζει στα αγωνιστικά θέλω της τεχνικής ηγεσίας, αλλά και στο οικονομικό, στα χρήματα δηλαδή που μπορεί και αν μπορεί, δεν το ξέρω αυτό, να διαθέσει η ΚΑΕ για να το φέρει στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, νομίζω δεν έχει αλλάξει. Σωστά. Όπως και στις προηγούμενες κουβέντες μας, Αλέξη, αλλά και μέσα από τον Λαμπάου Τάρις, το έχουμε σημειώσει πως την δεδομένη χρονική στιγμή τουλάχιστον η ομάδα επικεντρώνει ο Παναγιώτης Γιαννάκης συγκεκριμένα επικεντρώνει την έρευνά του για την απόκτηση ενός παίκτη που θα αγωνίζεται τόσο στο 4 όσο και στο 5, γενικότερα έναν forward το οποίο θα μπορεί να ανταποκριθεί σε 2, μπορεί και σε 3 θέσεις. Μπορεί να τον κατεβάζει δηλαδή κάποιες φορές και στο 3, κάτι που κάνει δηλαδή ορισμένες φορές ο προπονητής του Άρη με τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο, που τον βλέπουμε σε κάποια κοντά σχήματα, τον έμπειρο forward του Άρη, να παίζει ακόμα και στο 5. Έτσι με κάποιους σχηματισμούς που χρησιμοποιεί κάποιες φορές κατά τη διάρκεια των αγώνων και αναπεριστάσεις ο προπονητής του Άρη. Αναζητείται ένας τέτοιος αθλητής, κυρίως που θα αγωνίζεται στο 4 και στο 5, γιατί όπως είδαμε και στο παιχνίδι με την Οστάνδη, ο Μιχάλης Ταϊρέλης ανταποκρίνεται εξίσου καλά και σε θέση 5, ήταν πολύ αποτελεσματικός όσο αγωνίστηκε σε θέση center ο Έλληνας forward του Άρη, οπότε εκεί πέρα μπορεί να καλυφθεί μια θέση με την παρουσία του Μιχάλη Ταϊρέλη. Και αυτή τη στιγμή δεν επικεντρώνονται οι έρευνες σε έναν point guard, σε έναν Αμερικάνο playmaker, ο οποίος κάπως θα ανέβαζε τη συνολική εικόνα της ομάδας στην περιφέρεια. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης θέλει να δει πώς θα λειτουργήσει η ομάδα με την έλευση του Λευτέρη Μποχορίδη, πώς θα ανταποκριθεί μέσα στο παρκέ. Στην περιφέρεια υπάρχουν επίσης ο Αθηναίου, υπάρχει ο Γκάρι Μπέλ, υπάρχει ο Φιλιώνης, υπάρχει ο Πουλιανίτης, υπάρχουν παιδιά τα οποία χρειάζεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής για να δείξουν το πώς μπορούν να λειτουργήσουν μαζί με την υπόλοιπη ομάδα και πώς μπορούν να αυξομοιώσουν τον αγωνιστικό της ρυθμό. Θα πάει με αυτό το σχήμα προσωρινά ο Παναγιώτης Γιαννάκης, θα κάνει έτσι το δικό του δεκάρισμα, τον δικό του έλεγχο
για το πόσο μπορεί να βγει όλο αυτό το σχήμα και αν χρειαστεί, αν θέλει σκόπιμο ότι πρέπει να αποκτήσει η ομάδα και Αμερικάνο playmaker που θα αγωνίζεται και στο 1 και στο 2, τότε είναι πολύ πιθανόν να προχωρήσει και στην απόκτηση μιας καλής και φθηνής λύσης, μια λύση η οποία θα ανταποκρίνεται και στα οικονομικά μπορώ της ΚΑΕ. Πάντως, προτεραιότητα αυτή τη στιγμή έχει η απόκτηση ενός παίκτη που θα αγωνίζεται στη γραμμή των κλειδών. Για το παιχνίδι της Κυριακής έχουμε κάτι, γιατί υπάρχει και αυτό έτσι. Τι μπορούμε να περιμένουμε τώρα? Έχει το Παναθηναϊκός, ο οποίος προέρχεται από μια ήττα από τις Αλγκύρες στην Ευρωλίγκα. Βέβαια στην Ελλάδα είναι πρώτος, κερδίσει και τον Ολυμπιακό. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δεν ξέρω, εντάξει, μπορεί να γίνει, όλα γίνονται στον αθλητισμό, εντάξει, μην αποκλείουμε όλα τα αποτελέσματα, αλλά ίσως το πιο ρεαλιστικό θα ήταν να δούμε κάποια βελτίωση απέναντι στον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η επιδίωξη του Παναγιώτη Γιαννάκη και των παικτών του. Αλλά πριν απαντήσω στην ερώτησή σου, Αλέξη, να πω όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, σήμερα και ο Γιάννης Αθηναίου όσο και ο Μιχάλης Ταϊρέλης, οι οποίοι αναμένονταν να ακολουθήσουν κανονικά το πρόγραμμα της ομάδας, όπως πληροφορούμαστε, πραγματοποιούν κανονικά προπόνηση. Οι δύο καλαθοσφαιριστές για προληπτικούς λόγους εχθές δεν αγωνίστηκαν, καθώς δεν προπονήθηκαν, με συγχωρείτε, καθώς αισθάνθηκαν ενοχλήσεις στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού και στην αριστερή ποδοκλινική αντίστοιχα, και προφυλάχθηκαν από το χθεσινό πρόγραμμα. Σήμερα όμως είναι απολύτως καλά, αισθάνονται στο 100% έτοιμοι και μπήκαν να προπονηθούν, να γυμναστούν κανονικά μαζί με τους συμπαίκτες τους και έθεσαν αυτόν τη διάθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη. Τώρα όσον αφορά το τι θα περιμένουμε από την ομάδα την Κυριακή απέναντι στον Παναθηναϊκό, σίγουρα θα περιμένουμε ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση. Η ομάδα μετά από εκείνη την πολύ άσχημη, την ντροπιαστική ήττα στην Πάτρα, έδειξε να αντιδράει κάπως στο Βέλγιο και στο παιχνίδι με την Οστάνδη. Βελτίωσε την εικόνα της τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Είχε γενικότερα καλύτερη λειτουργία στην αναμέτρηση με τους Βέλγους για τον Basketball Champions League, και ο Παναγιώτης Γιαννάκης θέλει αυτή η εικόνα που παρουσίασαν οι αθλητές του στην Οστάνδη να την παρουσιάσουμε και κόντρα στον Παναθηναϊκό, και ακόμη καλύτερη φυσικά, να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο την απόδοσή τους, να είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί στην επίθεση, να μην έχουν τόσα πολλά νεκρά διαστήματα και να μην χάσουν την επαφή με το σκορ με τον αντίπαλο. Φυσικά η άμυνά τους να είναι σε πολύ υψηλό βαθμό, αποτελεσματική και σοβαρή, ούτως ώστε να μην επιτρέψουν στον Παναθηναϊκό να βρει τα πατήματά του και να κάνει το παιχνίδι του για να επιβάλλει τον ρυθμό του στο πάρκο. Γενικότερα η συνολική λειτουργία και εικόνα της ομάδας στις δύο πλευρές του παρκέ θέλει να είναι συντονισμένη, θέλει να είναι συμπαγής ο Παναγιώτης Γιαννάκης, και γενικότερα όποιος παίκτης καλείται να μπει στο παρκέ για να παίξει, να δίνει το 101% των δυνατοτήτων του και να μην χάνει καμία απολύτως προσωπική μονομαχία εύκολα, όπως συνέβη στην αναμέτρηση με τον Προμηθέα. Για το τουρκικό σύριαλ δεν έχει νόημα νομίζω να σε ρωτήσω, γιατί συνεχίζεται με πολλά επεισόδια ακόμη. Πολλά επεισόδια, και πραγματικά δεν μπορούμε να βγάλουμε έστω κάποια ασφαλή συμπεράσματα, έστω κάποια, να έχουμε κάποια εικόνα μπροστά μας για το τι ακριβώς γίνεται. Μια φήμη λέει ότι η όλη διαδικασία από την πλευρά, από την πλευρά των Τούρκων χορηγών έχει γίνει, όλες οι απαραίτητες ενέργειες έχουν διευθετηθεί και αυτό που απομένει είναι να υπογραφεί ένα έγγραφο από την πλευρά του κυρίου Νίκου Λάσκαρη για το ποσοστό ουσιαστικά που θα λάβουν από τις όποιες πωλήσεις γίνουν και από τα όσα έσοδα υπάρξουν, θα έχουν και οι Τούρκοι επιχειρηματίες, οι άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να βρούνε τους χορηγούς οι οποίοι θα βάλουν λεφτά στην ομάδα. Η πλευρά της ΚΑΕ λέει ότι ακόμη δεν υπάρχει τίποτα ανακοινώσιμο, ότι πρέπει να γίνουν ακόμα κάποια βήματα για να είμαστε σε φάση να ολοκληρώσουμε την όλη διαδικασία με επίσημα έγγραφα
και υπογραφές. Πραγματικά δεν μπορώ να μεταφέρω με ασφάλεια το τι ακριβώς συμβαίνει και νομίζω κανείς δεν μπορεί να το κάνει από τη στιγμή που καμία από τις δύο πλευρές δεν τοποθετείται επίσημα και με στοιχεία για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Οπότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε την δεδομένη στιγμή είναι να περιμένουμε μέχρι κάποιος από τους δύο να φιλοτιμηθεί και να βγει να μας πει το τι ακριβώς ισχύει, να μιλήσει με στοιχεία, να μιλήσει με νούμερα, να μιλήσει με έγγραφα, να μιλήσει με ποσά, για να έχουμε και εμείς, αλλά φυσικά και ο κόσμος του Άρη, την εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει και το τι θα συμβεί με την ομάδα. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Καλή επιτυχία στον Άρη την Κυριακή και καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ το δικό σου, Γιάννη. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να είστε καλά. Και με τα μπασκετικά μας νέα, ουσιαστικά no news, κάτι νεότερο, είναι η αλήθεια. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και παραδίδουμε τη σκυτάλη στην επόμενη εκπομπή. Ο Γιώργος Ματζούκης είναι ήδη εδώ και ετοιμάζεται να εισέλθει στο στούντιο. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες του Άρη που θα αγωνιστούν το Σαββατοκύριακο. Εμείς με το καλό, τη Δευτέρα λίγο μετά τις 5 θα είμαστε εδώ για να τα σχολιάσουμε όλα. Ευχαριστώ πολύ και τον Βασίλη Καβαδία που ήταν πίσω από την κονσόλα του και όλους εσάς που μένατε εδώ συντονισμένοι. Μείνατε στο Λίμπερο, ακολουθεί ο Γιώργος Ματζούκης, αλλά και φυσικά το Σαββατοκύριακο, ό,τι δράση κυκλοφορεί εδώ, συλλαμβάνεται στο Λίμπερο 107,4. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.